μετά το θάνατο του γερουσιαστή Τζον Μακκέιν, δεν θάβει το τσεκούρι του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με τη Washington Post έδωσε εντολή να μπει στο σιρτάρι μια ανακοίνωση την οποία είχε συντάξει ο Λευκός Οίκος και εξήρει την προσφορά του εκλειπώντα πολιτικού στην πατρίδα του. The White House had prepared a draft statement labeling John McCain a hero and lauding his service. The president nixed it and said he preferred to tweet instead. And he tweeted condolences to the family without giving any of the laudatory praise and any of the compliments that the White House statement was going to give. Η πολιετής κόντρα του McCain με τον πλανητάρχη είχε ξεκινήσει από τις πρώτες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ πριν 3 χρόνια. Ο γερουσιαστής επέκρινε σφοδρά το μεγιστάνα, ο οποίος με τη σειρά του αρνήθηκε πως ο ρεπουμπλικανός πολιτικός υπήρξε ήρωας πολέμου κατά την πενταετή εχμαλωσία του στον πόλεμο του Βιετνάμ. He's not a war hero. He's a war hero. He's a war hero because he was captured. I like people that weren't captured, okay? He was often prepared to oppose President Trump and defy his own party, as he did here on the repeal of Obamacare. It is perhaps why the White House has given a rather muted reaction to McCain's death. Άγνωστο παραμένει αν ο Τραμπ θα δώσει το παρόν στην κηδεία του McCain, μια κηδεία στην οποία αναμένεται τόσο ο Μπαράκ Ομπάμα όσο και ο George Bush ο νεότερος να εκφωνήσουν επικίδιους λόγους προς τιμήν του, παρόλο που υπήρξαν πολιτικοί του αντίπαλοι.